νυχτερινή περιπέτεια στο μονοπάτι Ε4 από Ελαφωνήσι προς Παλαιόχωρα έζησε 65χρονος Ιρλανδός, ο οποίος ξεκίνησε μόνος του πεζοπορία και αφού δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του, διανυκτέρευσε στην Ήπεθρο και εξαντλημένο πια τον βρήκαν σήμερα το πρωί τα συνεργεία διάσωσης. Είναι πραγματικά λυπηρό να μην μπορεί να εφαρμοστεί αυτό που τόσο καιρό λέμε. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να περπατεί κανείς μόνος του. Είναι πολύ μεγάλο λάθος. Το σήμα στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο Ηράκλειο δόθηκε το βράδυ της Τρίτης, οπότε και ενεργοποιήθηκε άμεσα το πυροσβεστικό κλιμάκιο Καντάνου στην περιοχή ευθύνης του οποίου χάθηκε ο 65χρονος. Ο Ιρλανδός περιπατητής είχε ξεκινήσει από τα Χανιά με σκοπό να μεταβεί στην Παλαιόχωρα. Όπως ο ίδιος ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη καταλήματος, το οποίο έκανε κράτηση για να διανυκτερεύσει, θα ξεκινούσε πεζοπορία από το Ελαφωνήσι και μέσω του Ε4 θα έφτανε στην Κωμόπολη του Νότου κατά την εκτίμησή του γύρω στις 5 το απόγευμα. Περίπου στις 8 το βράδυ, ο ιδιοκτήτης του καταλήματος επικοινώνησε με την πυροσβεστική υπηρεσία, ενημερώνοντας ότι ενδεχομένως ο 65χρονος να βρίσκεται σε δυσχερή θέση και πως σε κάθε περίπτωση δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Τα μονοπάτι σε πολλά σημεία είναι πολύ καλοσημαδεμένο. Το μονοπάτι στην παραλία, το παραλιακό κομμάτι που μπορεί να περπατήσει κανείς, άρα με παρέα. Με παρέα. Όταν είναι κανείς παρέα, 2, 3, 4 άνθρωποι, 5, οργανωμένα, είναι πολύ πιο σωστό. Δεν μπορεί να ψηφούμε και να μπαίνουμε στο μονοπάτι να περπατάμε. Τώρα είναι ακόμα πάρα πολύ ζέστη. Το νότιο μονοπάτι θέλει πάρα πολύ νερό. Δηλαδή οι περπατητές πρέπει να έχουν αυξημένη ποσότητα νερού μαζί τους. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου περιπατητή συνέδραμαν 2 οχήματα της Ελλάς με 4 αστυνομικούς, 4 άτομα από την ΕΜΑΚ που έφτασαν από το Ηράκλειο και ακόμη 4 πυροσβεστικοί υπάλληλοι από τα Χανιά. Έρευνες έγιναν και από τις ομάδες ΜΙΕΑ των Χανίων και του Ηρακλείου. Ο Ιρλανδός περιπατητής φέρεται να έχασε τις δυνάμεις του με συνέπεια να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Ταλαιπωρούνται, μένουν σε μερικά σημεία. Εν τω μεταξύ, η ψυχολογία έχει μεγάλη σημασία στο περπάτημα. Άμα λίγο τα χάσεις, λίγο δεν χάσεις την ψυχραιμία σου, λίγο δηλαδή δεν είσαι πολύ συγκεντρωμένος, το μονοπάτι είναι μπροστά σου και δεν το βλέπεις. Κάνεις να γυρίσεις πίσω, δεν ξέρεις να γυρίσεις. Ενώ έχεις πάει από το ίδιο μέρος, δεν ξέρεις να γυρίσεις πίσω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα μονοπάτια μας είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, από τα πιο καλοσυντηρημένα. Έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες και από τον Ορειβατικό Σύλλογο και από άλλους φορείς. Πρέπει οπωσδήποτε όμως να υπάρχουν οι κανόνες και να τηρούνται. Το πρωί, οπότε και ο 65χρονος άνοιξε το κινητό του, έδωσε το στίγμα του με τα συνεργεία διάσωσης με τη βοήθεια ντρόουν να τον εντοπίσουν περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της Παλαιόχωρας, κοντά στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη στον Κρυό.